θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Κομνηνάκα, βουλευτή Λέσβου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κυρία Κομνηνάκα, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Μας ακούτε? Σας ακούω, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν σας ακούγα λίγο στην αρχή. Χθες είχαμε μια κατάσταση εντελώς ακραία εκεί στην περιοχή και στη δική σας, αλλά γενικότερα στο Βόρειο Αιγαίο, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ, έτσι, με εικόνες που πραγματικά προκαλούσαν ανατριχύλα και μόνο που τις έβλεπες. Ήθελα λίγο να μας πείτε καταρχήν, γιατί ήσασταν και μέσα, θα λέγαμε, στο μάτι του κυκλώνα, έτσι. Είχατε και μία συμβολή, ας πούμε, στο να επικρατήσει η λογική και η ηρεμία. Να μας περιγράψετε λίγο την κατάσταση και να μας πείτε πώς εξελίσσεται σήμερα. Κοιτάξτε, η κατάσταση που προηγήθηκε τις μέρες αυτές στη Λέσβο και στα υπόλοιπα νησιά ήταν ανάλογη. Προκλήθηκε πραγματικά από την αντιμετώπιση των νησιωτών, από τις δυνάμεις καταστολής, σαν να είχε κατακτηθεί το νησί από στρατό, από εχθρικές δυνάμεις. Mm-hmm. Ήταν πραγματικά προκλητική η στάση των δυνάμεων καταστολής και ο τρόπος που η κυβέρνηση βέβαια επέλεξε να στείλει για να κατευνάσει τις αντιδράσεις των νησιωτών, ρίχνοντας περισσότερο λάδι στη φωτιά. Και η αντίδραση των νησιωτών ήταν τέτοια, διότι η αντιμετώπιση της από τις δυνάμεις καταστολής, οι οποίοι έκαναν επί τρεις μέρες συνεχόμενα ρήψη χημικών και ξυλοφόρτων, δακρυγόνα, χημικά, έσπαγα κλητικά αυτό ήταν, έγινε και ενώπιον μου αυτοκίνητα σταθμευμένα και έβριζαν τους κατοίκους. Όλη αυτή η στάση των δυνάμεων καταστολής που γεννήθηκε, αν θέλετε, από τις εντολές που είχαν πάρει για να που φάνηκαν ήδη την πρώτη μέρα που βγαίνανε από το καράβι με οργανωμένη έφοδο στο νησί, με εντολές να χτυπάνε στο ψαχνό όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Αυτό ήταν που εξαγρίωσε πραγματικά έναν κόσμο, ο οποίος όλο το προηγούμενο διάστημα οργανώνεται, διεκδικεί το αυτονόητο. Το να μην μετατραπούν τα νησιά στη φυλακή της Ευρώπης. Και απ' την άλλη, τι βλέπουν, έχουν απέναντί τους την κυβέρνηση, η οποία επιλέγει με αυτόν τον τρόπο να επιβάλλει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, βρέθηκαν οι κάτοικοι απέναντι σε μια αγριότατη εισβολή από τη μεριά της και σχέδιο από τη μεριά της κυβέρνησης. Και ναι, ήταν αναμενόμενο ότι θα εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Εμείς με πολλαπλές παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση τους προειδοποιήσαμε ότι θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει με βάση τον τρόπο που κινήθηκε απέναντι στους νησιώτες. Είναι απόλυτα λογικό. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι επί τόσα χρόνια έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος του προσφυγικού και ζητούν το αυτονόητο, ότι δεν είναι δυνατόν τα νησιά τους να συνεχίσουν να είναι ο τόπος εγκλωβισμού, γιατί ήταν και με την προηγούμενη κυβέρνηση, με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, μετατράπηκαν πρώτη φορά τα νησιά του Αιγαίου σε τόπους εγκλωβισμού των ανθρώπων, γιατί το ότι θα περνάνε από εκεί οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι αναμενόμενο, και μάλιστα όλο το διάστημα οι νησιώτες έδειξαν τη μέγιστη αλληλεγγύη από τους ανθρώπους αυτούς. Ωστόσο, το να επιβάλλεται ο εγκλωβισμός τους κιόλας στα νησιά και μάλιστα σε αριθμούς που ξεπερνάνε τη λογική, είναι αυτό που πραγματικά έφερε και τους ανθρώπους στα όρια τους. Ωστόσο, όταν σήμερα, μάλιστα, η κυβέρνηση προχώρησε και με αυταρχικό τρόπο στην επίταξη περιοχών για να δημιουργήσει το κλειστό κέντρο, μέχρι τώρα δεν έκανε καμία κίνηση για να απεγκλωβίσει ανθρώπους από τα νησιά. Στη Λέσβο είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό πάνω από 20.000 εγκλωβισμένοι σε άθλιες συνθήκες στο καταβλισμό της Μόριας. Μιλάμε και για πάνθρωπες. Και αντί να η κυβέρνηση να στείλει καράβια για να πάρει αυτόν τον κόσμο από εκεί, έστειλε καράβια με ΜΑΤ για να επιβάλλει την τάξη στους κατοίκους που αντιδρούσαν. Σήμερα έχουμε συνέχεια της απεργιακής συγκέντρωσης. Ναι, και είναι μια μαζικότατη συγκέντρωση. Εξελίσσεται αυτή την ώρα. Είναι αυτή την ώρα. Και επίσης έχουμε αποκλιμάκωση, θα λέγαμε, γιατί έφυγαν οι δυνάμεις των ΜΑΤ, έτσι.
Οι δυνάμεις του ΜΜΑΤ έφυγαν κάτω από τις λαϊκές αντιδράσεις και γι' αυτό και για το λεσβιακό λαό και για τα, βέβαια, τους νησιώτες συνολικά είναι μια νίκη το ότι κατάφεραν να επιβάλλουν στην κυβέρνηση να πάρει τις δυνάμεις καταστολής από τα νησιά, που ήταν μια απαράδεκτη κίνηση, και είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και τον αγώνα τους για να πείσουν την κυβέρνηση να πάρει πίσω και την απόφαση για την επίταξη των χώρων στα νησιά και για τη δημιουργία των κέντρων φυλακών που θέλουν να δημιουργήσουν. Και βέβαια για το βασικό αίτημα που προβάλλουν οι νησιώτες, τον απεγκλωβισμό των προσφύγων και των μεταναστών από τα νησιά και βέβαια σε δεύτερο χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί το προσφυγικό να αντιμετωπίζεται με τον εγκλωβισμό όλων αυτών των ανθρώπων και στη χώρα. Η κυβέρνηση θα πρέπει να δείξει αυτή την πυγμή που προσπάθησε να δείξει σε βάρος των νησιωτών, να την δείξει προς αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα και να επιβάλλει το να δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί. Μάλιστα. Κυρία Κομνηνέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Και εγώ ευχαριστώ. Θα λέγαμε από πρώτο χέρι, γιατί είστε εκεί και βιώνετε την κατάσταση. Να είστε ναι, καλά. Γιατί ναι. Παρατηρήθηκε και τη χτεσινή ημέρα τουλάχιστον μια προσπάθεια να φημωθούν κάπως και τα μέσα που έβγαζαν και τις κινητοποιήσεις των. Υπήρξε καταγγελία και για τα τοπικά μέσα την ΕΡΤ του Βορείου Αιγαίου, αλλά και συνολικά από τα κεντρικά μέσα ενημέρωση άρχισε πάρα πολύ να προβληθεί η πραγματικότητα της κατάστασης. Κυρία Κομνηνέκα, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστώ.